Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Βούλγαρη και στους ακροατές σας. Πραγματικά, όταν ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει δίπλα στον κάθε πολίτη, δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Και βλέπουμε αυτό που έγινε με την Ιωάννα Κολοβού, αυτό μια γυναίκα πριν που διάβαζα μια είδηση με δύο παιδάκια άνεργοι για 54.000 την πετάνε στο δρόμο και δεν δέχονται να κάνουν και διακανονισμό. Και πραγματικά τι γίνεται? Αυτή είναι η πρόοδος που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και το δίλημα πρόοδος ή οπισθοδρόμηση? Πραγματικά οι εικόνες, οι ντροπιαστικές εικόνες που είδαμε που προχθές, που συγκλώνησαν πραγματικά με, με τον δικαστικό επιμελητή και την αστυνομία να μπαίνει εν είδη διαρρηκτών στο σπίτι της χαμηλού συνταξιούχου αξιμέρωτα ακόμα. Είναι πραγματικά, και σωστά το λέτε, η κορυφή του παγόβουνου των τεράστιων προβλημάτων που βιώνει σήμερα η λαϊκή οικογένεια και αποκαλύπτει το ψέμα της κυβέρνησης ότι σήμερα δεν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αντίθετα, αποδεικνύεται ότι πολλές λαϊκές οικογένειες, και δυστυχώς με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα θα είναι ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα, αφού τα δάνεια πολλαπλασιάζονται, τα δάνεια που κοκκινίζουν αυτό το διάστημα, και η αδυναμία, η λογική αδυναμία των ανέργων, χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων να ανταποκριθούν βέβαια στις σημερινές συνθήκες της τεράστιας ακρίβειας και σε δάνεια που αν θέλετε πήραν σε άλλες συνθήκες με άλλους μισθούς πριν φορτωθούν όλα αυτά τα βάρη της κρίσης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτός ο κόσμος λοιπόν αφήνεται έρμεο στα κοράκια των αρπακτικών και στους διάφορους πάθηδες που αντιμετωπίζουν χωρίς καμιά ευαισθησία τη λαϊκή οικογένεια και τους πετάνε στο δρόμο και αν θέλετε είναι και πρόκληση τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί και παρουσιάζεται ως προστάτηδα των ευάλωτων και λέει ότι θα δώσει για παράδειγμα στους χαμηλούς συνταξιούχους δώρο τώρα για τα Χριστούγεννα 250 ευρώ την ώρα βέβαια που τους πετάει έξω από το σπίτι τους. Και δεν τα παίρνουν και όλοι. Χόβι βάζει κάτι φραγμούς, επικοινωνούν προς τα έξω ότι να τι καλοί που είναι και κάνουν κοινωνική πολιτική, αλλά αν δει κάποιος από κάτω θα δει ότι με τα οικονομικά κριτήρια που βάζει δεν το παίρνουν όλοι. Λες και είναι κανένα σημαντικό ποσό, ας πούμε. Σωστά, και πραγματικά μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλος εμπεγμός από τη μεριά της κυβέρνησης και είναι πρόκληση, ακόμα και ο τρόπος που αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη περίπτωση, να βγαίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος και λίγο πολύ να ρίχνει τις ευθύνες στην ίδια την κυρία Κολοβού, μια χαμηλοσυνταξιούχο που παλεύει πραγματικά μια σύνταξη και με ένα παιδί με αναπηρία, με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δυστυχώς χιλιάδες λαϊκές οικογένειες την περίοδο αυτή, και ουσιαστικά να τις ρίχνει τις ευθύνες γιατί δήθεν δεν ανταποκρίθηκε στους ληστρικούς όρους που είναι γνωστό ότι βάζουν οι τράπεζες για να προσέλθουν υποτίθεται σε συμβιβασμό. Από εκεί και πέρα, αυτό, ναι, παρακαλώ. Ναι, αυτό όμως που πραγματικά πρέπει σήμερα να μείνει, αν θέλετε, και ως, συμπέρασμα από αυτή την απόπειρα έξους που τελικά βρήκε εμπόδιο στη μεγάλη λαϊκή αλληλεγγύη που κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, είναι αυτό που διατυπώθηκε και ως σύνθημα σε εκείνες τις κινητοποιήσεις, ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Ότι απέναντι σε αυτή την αγριότητα, σε αυτό το απαράδεκτο αντιλαϊκό νομικό πλαίσιο που επιτρέπει, που δίνει το φάρος και το θράσος στα κοράκια να μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα σπίτια του κόσμου, τείχος αντίσταση μπορεί να ορθώσει μόνο η μαζική λαϊκή αντίσταση, η αλληλεγγύη που δείξανε οι εργαζόμενοι, τα σωματεία από την πρώτη στιγμή και έβαλαν εμπόδιο σε τέτοιου είδους, σε αυτή την αγριότητα. Στο μεταξύ υπάρχει και ένα το σημαντικό, αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών που βλέπουμε την κυβέρνηση να κρύβεται, να προσπαθεί να βάλει εμπόδια, λέει όλα στο φως, και την ίδια ώρα το μόνο που κάνει είναι να βάζει εμπόδια για να μην υπάρξει αποτέλεσμα, να μην υπάρχει φως.
Πώς μπορεί να προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία όταν δεν επιτρέπει η ίδια η κυβέρνηση να μάθουμε τι γίνεται? Μα και το συγκεκριμένο, αν θέλετε, το συγκεκριμένο νομοθέτημα που ήρθε, που είναι στη διαβούλευση και έρχεται τώρα, υποτίθεται για να εξορθολογήσει το πλαίσιο των παρακολουθήσεων, είναι και αυτό, κατά τη γνώμη μας, μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί αυτή η κανονικότητα που έχει διαμορφωθεί για το ουδής εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Γιατί αυτό που υπόθηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων επιτροπών από την κυβέρνηση τελικά έρχεται να νομιμοποιηθεί με το θεσμικό πλαίσιο που φέρνει που πρόκειται να φέρει προς συζήτηση, υποτίθεται για την νομιμοποίηση και τον εξορθολογισμό της ΕΕΠ. Και εδώ, αν θέλετε, υπάρχουν βέβαια και είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, όχι μόνο για την ίδια, για το ίδιο το σκάνδαλο, αλλά και για την προσπάθεια συγκάλυψης που έκανε και κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι γνωστά, νομίζω, και δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε, τον αποκλεισμό των μαρτύρων κλπ. Όμως, εδώ ανοίγει και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί εμείς ως κόμμα, από την πρώτη στιγμή, είχαμε επισημάνει ότι η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, αν θέλετε, θα λειτουργήσει ως ένας ότι θα λειτουργήσει για να ξεπλύνει στην πραγματικότητα το ρόλο της ΕΕΠ και για να παίξει το ρόλο να διαμορφώσει, αν θέλετε, ένα αίτημα, υποτίθεται να υπάρξουν κάποιες θεσμικές δικλείδες τέτοιες που να νομιμοποιούν στην πραγματικότητα το αναπαράδεκτη διαδικασία των παρακολουθήσεων που δεν εξαιρούν κανένα. Και αυτό επιβεβαιώθηκε με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Και εδώ είναι βέβαια τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης. Όμως, κατά τη γνώμη μας, έχουν ευθύνες και άλλα κόμματα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που ζητούσαν στην πραγματικότητα αυτόν τον εξορθολογισμό της. Με ποιο τρόπο, όταν για παράδειγμα λες να οριστεί η εθνική ασφάλεια με βάση τα προβλεπόμενα από το ευρωπαϊκό δίκαιο και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό ακριβώς τον ορισμό έκανε σήμερα η κυβέρνηση, περιλαμβάνοντας τον όρο της εθνικής ασφάλειας την απειλή για οτιδήποτε, από την δημόσια υγεία μέχρι το περιβάλλον, μέχρι τις κυβερνοαπειλές, μέχρι τα πάντα, δηλαδή αυτό που και σήμερα νομιμοποιούσε το να μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιηθεί, αν θέλετε, αυτός ο ευρύτατος όρος για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση του καθενός και της καθεμιάς μας. Γιατί βέβαια μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις και εύλογα και να ήταν πραγματικά να δημιούργησε έντονες αντιδράσεις η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, που είναι απαράδεκτη, όπως βέβαια εξίσου απαράδεκτη είναι και η παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος που γίνεται, του ΚΚΕ, που γίνεται από το 2016, καταγγέλλεται μέχρι και σήμερα. Και απέναντι σε αυτό να μου επιτραπεί έκφραση κάνουν του Μπεκί όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά δεν μπορεί να μένει η συζήτηση μόνο στο αν θα προστατεύονται ή όχι τα πολιτικά πρόσωπα και όχι στο ίδιο με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί πρώτα και κύρια με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουν και στην Ευρωβουλή όλους αυτούς τους κανονισμούς που διευρύνουν με τέτοιο τρόπο τα όρια και τις δυνατότητες του αστικού κράτους να βαφτίζει τον οποιονδήποτε επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και να επιτρέπει ακόμα και διευρυμένες παρακολουθήσεις ολόκληρης περιοχής και προληπτικά ή ακόμα, αν θέλετε, και τους κανονισμούς εκείνους που επιτρέπουν την κυκλοφορία αυτών των απαράδεκτων κατασκοπευτικών λογισμικών που είναι νόμιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πώληση και η κυκλοφορία τους και δεν και αυτό. Και ότι τον κανονισμό αυτό δεν ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, δεν ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έπεσε θύμα αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών. Και δεν είναι και το μόνο τελικά. Ήθελα να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Κομνηνάκα, το εξής. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης είπε για το καλάθι του νοικοκυριού και ότι όποιος διαφωνεί και δεν βλέπει ότι έχει απήχηση είναι ή ο αριστερός του καβιαριού ή σοσιαλιστής της σαμπάνιας. Λέω λοιπόν το εξής. Οι ίδιοι λένε ότι είναι λιγότερο ακριβά και όχι φτηνά τα προϊόντα αυτά. Πηγαίνει κάποιος στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, ανοίγει το λογαριασμό για το ρεύμα, για το φυσικό αέριο και βλέπει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που του παρουσιάζουν τα κανάλια και ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από αυτά της λίστας Πέτσα και όλα αυτά.
αυτού του ελέγχου που έχει στα μέσα ενημέρωσης. Αλήθεια πιστεύει, είναι δυνατόν να δημιουργεί, να δείχνει τυράκια στον κόσμο να πέσουν στη φάκα και να πέσει, δεν είναι τελείως διαφορετική πραγματικότητα, δεν έχει ιτηθεί στην κοινωνία? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιγράφει κανείς την πραγματικότητα όταν σήμερα, αν θέλετε, και ο τρόπος που αντέδρασαν και από την πρώτη στιγμή με απλοϊκό τρόπο πολλοί κόσμος αυτές τις στο τρίπιο καλάθι του νοικοκυριού, που τελικά είναι οι προσφορές των σούπερ μάρκετ, που πρέπει να τρέχει ο καθένας από σούπερ μάρκετ να βρει που θα πετύχει την καλύτερη προσφορά, και τα διάφορα αντιφατικά που προέκυψαν, είναι πραγματικά κοροϊδία και δεν αντιμετωπίζουν, πόσο μάλλον δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες της ακρίβειας, αλλά ούτε καν, αν θέλετε, δεν απαλύνουν ελαφρώς το βάρος που σηκώνει μια λαϊκή οικογένεια σήμερα για να ανταποκριθεί. Και αν θέλετε, η πιο αποκαλυπτική εικόνα για αγριότητας αυτού του συστήματος και των βαρών που σηκώνει η λαϊκή οικογένεια, που δεν αντιμετωπίζονται με αυτά τα μέτρα κοροϊδία που ανακοινώνει κατά διαστήματα η κυβέρνηση, είναι οι εικόνες που έκαναν το γύρο στα σούπερ μάρκετ των βρεφικών βρεφικό γάλα με τα αντικλεπτικά. Αυτές οι εικόνες πραγματικά δείχνουν τη βαρβαρότητα σε όλο τη το μεγαλείο, όταν ακόμα, και αν θέλετε, και είναι και πρόκληση αυτά να θεωρούνται φυσιολογικά, όταν ακόμα και η ζωτική ανάγκη των βασικών ειδών διατροφής, ακόμα από τη βρεφική ηλικία, αντιμετωπίζεται, δεν είναι κατοχυρωμένη για τη λαϊκή οικογένεια. Και αυτό, αν θέλετε, μπορεί και πρέπει να συνδέεται και με όσα συγκλονίζουν την καθημερινότητα τις μέρες αυτές, για τις απαράδεκτες καταγγελίες γύρω από την κακοποίηση των παιδιών στις διάφορες κυβωτός του τρόμου, που αποδεικνύουν με κάθε τρόπο ότι η κακοποίηση της λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της ξεκινάει πραγματικά από την απουσία της οποιαδήποτε προστασίας από τη μεριά του κράτους, από την απουσία της πρόνοιας από τη μια, και από την άλλη βέβαια από το τσάκισμα κάθε ζωτικής ανάγκης της λαϊκής οικογένειας, που είτε τους οδηγεί στο δρόμο, τους πετάει έξω από το σπίτι, είτε αφήνει παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους απροστάτευτα και στα χέρια του κάθε ενός επιτίδιου, του κάθε ιδιώτη που κάνει business στην πραγματικότητα με τον πόνο αυτών των παιδιών. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κομνηνάκα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.